Σύντομη απάντηση, γιατί θέλω να πάμε σε άλλα θέματα. Στον αέρα, ο ενορχιστρωτής των υποκλοπών, κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Αυτό είναι ακραία συκοφαντικό. Εάν όμως πράγματι πιστεύει το Πασόκ αυτό που ο κ. Κατρίνης, μπορεί αύριο να κάνει μήνυση στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Αν το πιστεύεις, αν πιστεύεις δηλαδή ότι ο Γρηγόρη. Όχι, άλλο. Όχι, όχι, όχι. Αφήνουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Και μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε, γιατί σας έχω τσακώσει. Μην με διακόπτετε. Παρακαλώ, θα ακουστώ τώρα. Αφού το θέλατε, θα ακουστώ. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι πράγματι παρανόμως τον παρακολουθούσανε και έχει πάει και έχει ψηφίσει χθες το Πασόκ και το ψήφισμα που λέει ότι η ελληνική δικαιοσύνη αργεί να διερευνήσει τις υποκλοπές δίθε λόγω κυβερνητικής παρέμβασης, αυτό που του λέει το ελληνικό σύνταγμα και του δίνει το δικαίωμα να κάνει είναι, αντί να λέει εκπρόσωπο στο πάνελ ο ενορχιστρωτής κύριος Δημητριάδης, που εφόσον δεν έχουν καμία τέτοια απόδειξη, είναι συκοφάντης και πρέπει να τον πάρει στα δικαστήρια Δημητριάδη, κατά τη γνώμη μου, και να πληρώσει την τσέπη του αυτά που λέει. Τέτοια δουλεύει η συκοφαντία στην Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά αν το πιστεύει στα αλήθεια του Πασόκ, κάνει αύριο μία μήνυση στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, και τότε έρθει ο κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη στο δικαστήριο να υπερασπίσει τον εαυτό του, και τότε έχει δικαίωμα να αποκαλύψει και ΕΙΤ για ποιο λόγο παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη. Όσο κύριο Ανδρουλάκη δεν κάνει μήνυση σε κανέναν από όσου κατηγορεί. Κάνει κοινό το λεγόμενο την πάπια. Ωραία. Και το μόνο που κάνει είναι να πηγαίνει στο κοινοβούλιο και να κατηγορεί την Ελλάδα για να τη κόψουν τα λεφτά. Ναι. Πρώτον, δείχνει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του για να κάνει την πάπια. Μάλιστα. Και δεύτερον, πηγαίνει στο κοινοβούλιο και βρίζει την Ελλάδα για πολιτικούς λόγους.